Καλό απόγευμα. Γεια σας, καλό σας. Έχουμε πιάσει την κουβέντα με τις καλεσμένες μας. Ναι, και κοιτάμε, δεν ήρθαν με άδεια χέρια. Πρέπει να σας δείξουμε τι μας έφερα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να πω στη Χριστιάνα, την Ευελίνα και την Κέλλη, και εσύ να πεις μαζί με μένα ένα τεράστιο ευχαριστώ, γιατί μας έφτιαξαν την πρώτη μας καρτούλα για φέτος και μας εύχονται χρόνια πολλά. Και είναι φτιαγμένη από τα χεράκια τους, χειροποίητη. Τα κορίτσια είναι ηλικιών 7, 5,5 και 2, 3. Οπότε καταλαβαίνετε ότι συζητάμε για πολύ μεγάλα ταλέντα. Να σας δείξω και την πρόσωψη. Ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο φτιαγμένο από καλαμάκια του φραπέ. Είναι μια κάρτα handmade και έχει και την πουλια και το στράσι βέβαια. Είναι κορίτσια. Κορίτσια. Αυτή είναι χαρά. Τις κρατήσαμε να μην βάλουν κι άλλοι. Γιατί? Είναι τέλεια, πάρα πολύ ωραία ιδέα. Για να στείλετε τις ευχές στον παππού και τη γιαγιά, φτιάξτε κάρτες με τα παιδιά σας. Δεν υπάρχει ωραιότερη ιδέα. Ποιες είναι οι μαμάδες από τον κοριτσιό, θέλουμε να συστήσουμε. Καλή, δείξε και το γούρι. Θα τα δείξω όλα τώρα, όλα. Να πούμε καταρχάς ένα καλό μεσημέρι στην Ελένη του Δαμιανάκη. Καλώς μας ήρθες, Ελένη. Και στη Βανέσα την Ερούσου. Οι οποίες είναι μέλη μιας μεγάλης ομάδας μαμάδων. Ηρακλειώτισσες μαμάδες. Η ομάδα υπάρχει, Ελένη μου είπες, εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον. Ναι, είναι πάνω από 2 χρόνια. Δημιουργήθηκε στα πλαίσια μιας δικής μου αναζήτησης να βρω μαμάδες για να μπορώ να συζητάω διάφορα πράγματα τα οποία με απασχολούσαν και δεν είχα. Οι φίλες μου είχαν μεγάλα παιδιά, είχαν περάσει πια από αυτό το στάδιο, δεν είχα άλλους ανθρώπους έτσι κοντά ηλικιακά στα δικά μου παιδιά. Ελένη, είσαι μαμά 2 παιδιών. 2 κοριτσιών, ναι. Ηλικιών. Είναι 5,5 η μεγάλη μου, η Ευελίνα, και η Κέλλη είναι 3 χρονών. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Έχουμε στο μυαλό μας εικόνες κάποιων δεκαετιών πριν που η ελληνική οικογένεια ήταν διευρυμένη αλλά ζούσε και μαζί, όπου την εμπειρία η νεότερη μαμά την έπαιρνε και συνήθως και σαν επιβολή ή από την πεθερά ή από τη μάνα της, γιατί μένανε σε μια αυλή μέσα. Σωστά. Αλλά τώρα νομίζω πια η σύγχρονη μαμά που είναι ανήσυχη και προβληματισμένη έχει μεγάλη διάσταση στις απόψεις της και στις ανησυχίες και στα ερωτηματικά και στις αναζητήσεις της από τον τρόπο που μεγάλωσε η δική σου μαμά, η δική μου μαμά, της Ανδριανής η μαμά, τα παιδιά της. Αλλάξανε πολύ τα πράγματα. Αλλάξανε πάρα πολύ τα πράγματα. Μα αλλάζουνε, το βλέπω και στα 2 μου παιδιά, από όταν έκανα τη μεγάλη μου, με τώρα που έχω κάνει τη μικρή μου, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Γι' αυτό μέσα σου ή στις συνήθειες. Και μέσα μου και στις συνήθειες και στο κοινωνικό σύνολο, το ότι ζητάνε συνέχεια πράγματα να γίνονται παραπάνω. Δηλαδή, εμείς θυμάμαι ότι ήταν η αγωνία μας το να κάτσουμε, ξέρω εγώ, να βγούμε έξω, να παίξουμε και τίποτα άλλο. Τώρα, όχι, βιβλία, να κάνουμε θεατρικό παιχνίδι, να κάνουμε πράγματα, να παίξουμε, να πάμε. Έχουν αλλάξει τελείως τα πράγματα. Νομίζω ότι εκεί φταίνει σε ένα μεγάλο βαθμό οι μαμάδες, οι γονείς. Οι ανήσυχοι γονείς, έτσι δεν είναι? Νομίζω ναι, ότι εγώ π.χ. μεγάλωσα με τη μητέρα μου και μεγάλωσε με. Δούλευε καημένη, κουραζόταν πολύ όπως και εμείς τώρα. Και ήταν τα πράγματα λίγο πιο συγκεκριμένα. Δηλαδή. Δηλαδή δεν είχες καταρχήν τόσες πολλές επιλογές, δεν είχες θεατρικό παιχνίδι. Έτσι, δεν είχαμε. Ξέρω, νομίζω τώρα έχεις πιο πολλές επιλογές να θέλεις να κάνει το παιδί σου και πιάνο. Θες να κάνει και τένις. Θες να κάνει και μουσική. Θες να κάνει. Πολλά πράγματα. Έχουμε τόσα πολλά σαν επιλογές που μπερδευόμαστε και εμείς οι γονείς. Τα ψιλοτρελαίνουμε δηλαδή και τα παιδιά, να πούμε την αλήθεια. Σε ένα πέρασμα από όλα, να δεις τι θέλει, εφόσον έχεις τη δυνατότητα να το προσφέρεις όλο αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι. Εμείς τώρα αυτό το project το κάνουμε στην ομάδα. Βοηθάμε τις μαμάδες. Έχουμε ξεκινήσει ένα καινούριο project μέσα στην ομάδα που επισκεπτόμαστε διάφορους χώρους, επαγγελματίες και μας δείχνουν τη δουλειά που κάνουν, τις υπηρεσίες που προσφέρουν και έτσι. Και η ίδια η μαμά αλλά και το ίδιο το παιδί έχει μια γεύση αυτών που γίνονται στο ρόλο. Για παράδειγμα, Ελένη. Έχουμε πάει και έχουμε κάνει καποέιρα. Καράτε. Καράτε, ναι. Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικό παιχνίδι. Γενικά, λέμε τι θέλουμε να δούμε. Θέλουμε το παιδί μας να κάνει τένις. Πάμε να δούμε. Θα μας κάνει ένα demo όλες τις μαμάδες, όσες μπορούμε να είμαστε εκεί. Να το δούμε πώς είναι, να δούμε. Μας ταιριάζει ο χώρος, μας ταιριάζει σαν δραστηριότητα. Αρέσει το παιδί. Αρέσει το παιδί. Αυτό είναι ο το δάσκαλος. Βασικό. Γιατί και αυτό είναι. Έχω πληρώσει εγώ μαθήματα και τελικά μου πει η Χριστιανά, όχι, δεν μου αρέσει, φεύγω.
Ναι, πολλά. Γιατί το παιδί δεν αισθάνεται καλά ούτε με το αντικείμενο, ούτε ενδεχομένως και με τον δάσκαλο ή με τη δασκάλα, και είναι πάρα πολύ βασικό για να μπορεί να αποδώσει και το ίδιο και να το απολαμβάνει. Φαντάζομαι ότι η ανησυχία του σύγχρονου γονιού είναι να εφοδιάσει το παιδί του όσα περισσότερα μπορεί για να το κάνει λειτουργικό και χρήσιμο τα επόμενα χρόνια. Οι δικές μας γενιές που είχαμε κι εμείς γονείς που δουλεύανε, όπως δουλεύετε κι εσείς οι σύγχρονες μαμάδες σήμερα, είχαμε τρεις το πολύ βασικές υποχρεώσεις. Φροντιστήρια ξένων γλωσσών, το σχολείο μας απαραίτητα και πολύ ελεύθερο χρόνο στις αλάνες και στις γειτονιές να παίξουν. Ίσως και καμιά αθλητική δραστηριότητα, ναι. Αλλά μέχρι εκεί δηλαδή, τίποτα παραπάνω. Είναι, νομίζω ότι το ζητάει και ο καιρός, το ζητάνε και τα ίδια τα παιδιά, ακούνε από τους συμμαθητές τους, ακούνε από τους φίλους τους, το ζητάμε και εμείς, το έχουμε και εμείς ανάγκη. Εφόσον γίνεται, γιατί το παιδί μου να μην έχει αυτή τη δυνατότητα να το δοκιμάσει, να δει, του αρέσει, βασικό, να του αρέσει πρώτα, και αν του αρέσει να προχωρήσει σε αυτό. Ναι, είναι ωραίο νομίζω να γίνεται αυτό το πράγμα. Αισθάνεστε ότι υπάρχει ανάγκη πια, λόγω του ότι τα παιδιά δεν μπορούν να μπουν στις γειτονιές να παίξουν, να γίνεται οργανωμένα η κοινωνικοποίηση, δηλαδή αυτό που κάνετε εσείς. Οι γονείς δημιουργούν τις συνθήκες για να συγκεντρωθούν και πολλά παιδιά μαζί και να κάνουν διάφορες δραστηριότητες, αλλά και να μάθουν να συναναστρέφονται και άλλους ανθρώπους. Είναι λίγο επιβεβλημένο στις μέρες μας. Ήταν η ανάγκη, έτσι ξεκινήσαν αυτές οι ομάδες όλες. Να μαζευτούμε με άλλες μαμάδες, να παίξουν τα παιδιά μας, να γνωρίσουμε. Να μεγαλώσει ο κύκλος των φίλων μας, αλλά και εμείς οι μαμάδες να βρεθούμε, να τα πούμε, να πούμε εμένα μου κάνει αυτό το παιδί μου γιατί κάνει έτσι και να πει άλλη μαμά και εμένα το κάνει αυτό και να πεις «Α, οκ, δεν είναι το δικό μου το παιδί περίεργο, συμβαίνει». Πόσο ανάγκη το έχουν αυτό οι μαμάδες? Πολύ. Πολύ. Είναι τόσο το στρες και τόση η πίεση και λόγω των καιρών, αλλά και λόγω το ότι δεν υπάρχει και πολύ ελεύθερος χρόνος πια, που νομίζω ότι το έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Δηλαδή, έρχεται η μαμά και μου έχει πει, νομίζω ότι βρήκα μια αδερφή που δεν έχω. Είναι πολύ βασικό. Τέλειο αυτό, έτσι. Πολύ βασικό. Πάρα πολύ ωραίο. Πόσες αδελφές μαμάδες είσαστε στην ομάδα Ηρακλειώτισης μαμάδες? Σαν ομάδα έχουμε 1200 τόσα μέλη, τα οποία φυσικά και δεν έρχονται όλοι. Λέτε στην ομάδα στο Facebook, έχουμε έτσι. Έχουμε και ομάδα στο Facebook, ναι, και σελίδα στο Facebook. Η ομάδα λειτουργεί περισσότερο με χαρακτήρα ότι θα μιλήσουμε, θα πούμε τις αγωνίες μας, θα συζητήσουμε κάτι που μας συμβαίνει εκείνη τη στιγμή και έχουμε ανάγκη κάποιον άνθρωπο που δεν βρίσκεται αλλιώς να ζητήσουμε μια συμβουλή. Πάντα από μαμά ως μαμά, όχι ως ειδική. Και η σελίδα έχει την έννοια της ενημέρωσης διαφόρων δραστηριοτήτων που γίνονται αυτή τη στιγμή στην πόλη μας και λίγο πιο έξω. Δραστηριότητες που δεν αφορούν άμεσα εσάς, πράγματα πούμε, που οργανώνετε μόνο εσείς, αλλά και που εντοπίζετε και θεωρείτε αξιόλογα ή που και συμμετέχετε. Και η αφορμή για να συναντηθούμε, για να τα λέμε κιόλα εδώ στην τηλεόραση, είναι μια πολύ ωραία κίνηση από μέρους σας να συμμετέχετε και να ενισχύσετε το παζάρι που πραγματοποιείτε αύριο για τον Σύλλογο ΕΒΖΟ με τον καρκίνο. Και θα έχετε και εσείς τη δική σας παρουσία εκεί. Πώς θα βοηθήσετε σε αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Σύλλογος? Καταρχήν έχουμε μαζέψει αρκετά πράγματα, γιατί το παζάρι θα είναι είτε με καινούργια είτε με μεταχειρισμένα είδη που μπορούν να βρουν μικροδωράκια, διακοσμητικά, βιβλία. Και έχουμε μαζέψει και εμείς πράγματα τα οποία θα προσφέρουμε στο Σύλλογο ΕΒΖΟ. Θα είμαστε εκεί μαζί με την Ελένη τη Γαριφαλάκη, η οποία θα μας κάνει κάποια ανάγνωση παραμυθιού και θα παίξουμε κιόλας. Δεν έχουμε πει πού θα γίνουν όλα αυτά. Θα γίνουν στη Λότζια. Στο αίθριο του Δημαρχείου, λοιπόν. Ξεκινάνε από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Άρα, το παζάρι είναι ένας χώρος όπου μπορούμε και να πάμε να ψωνίσουμε τα δωράκια μας. Καλό είναι από τώρα να οργανωνόμαστε. Οι τιμές θα είναι τόσο χαμηλές που θα μπορούμε να πάρουμε για όλους τους αγαπημένους. Θα είναι τελείως συμβολικές, μόνο και μόνο για να μπορέσουν να μαζευτούν τα χρήματα. Ενισχύεται την ίδια στιγμή η δράση του Συλλόγου. Έχουν πολύ στοχευμένη δράση οι άνθρωποι στον Σύλλογο ΕΒΖΟ με τον καρκίνο. Και την ίδια ώρα θα γίνονται και διάφορες δραστηριότητες για τους μικρούς που θα είναι εκεί με τους γονείς τους για να συμμετέχουν κι αυτοί και να είναι από κοντά σε τέτοιες ωραίες, πολύ ωραίες δράσεις. Ναι, είναι να δίνεται ένα παράδειγμα έτσι ώστε τα παιδιά μας να καταλαβαίνουν ότι έχει πολύ μεγάλη αξία το να προσφέρω πράγματα. Θέλει εκεί. Ναι, δηλαδή, εμένα ας πούμε η κόρη μου τώρα μου λέει «Μαμά, θέλω να πάμε να πάρουμε, να ψωνίσουμε από το παζάρι, γιατί θέλω, μου λέει, να βοηθήσω κι εγώ». Δεν είναι ακόμα σε ηλικία να καταλάβει τι ακριβώς είναι, όμως και μόνο η σκέψη ότι έχει μπει από τώρα το μικρόβιο του να βοηθήσω τον συνάνθρωπό μου, εμένα μου δίνει ελπίδα.
Δημιουργούνται εικόνες στα παιδιά. Να ψάξουμε τα πράγματά μας, να δούμε τι έχουμε, γιατί έχει και μεταχειρισμένα. Είπαμε, οπότε ψάξαμε να δούμε τι έχουμε σε καλή κατάσταση που δεν το χρησιμοποιούμε. Μπήκαν τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία να ψάξουν τα πράγματά τους, να τα δώσουν, να μοιραστούν και αυτά. Το καλύτερο δώρο τους κάνατε για αυτές τις γιορτές, νομίζω. Αυτό λέγαμε ότι μέσα από την ομάδα, έτσι. Όταν μαζευόμαστε πολλές μαμάδες, δίνεται η δυνατότητα να κάνεις πιο πολλά πράγματα και να προσφέρεις. Μεμονωμένα θα κάνεις, ναι, οκ, σίγουρα είναι πολύ σημαντικό και το μεμονωμένο, έτσι. Αλλά έτσι όταν είμαστε όλοι μαζί, γίνεται πιο μεγάλη κίνηση, γίνεται πιο μεγάλα πράγματα. Βέβαια. Γνωριζόσασταν πριν να οργανωθεί η ομάδα μεταξύ σας, όχι. Όχι. Οι περισσότερες... Από τις άλλες δράσεις που έκανα εγώ. Ναι. Είχε έρθει σε μια από τις δράσεις που έκανα εγώ. Ναι. Οι περισσότερες μαμάδες μεταξύ μας δεν γνωριζόμαστε. Γνωριστήκαμε μέσω της ομάδας. Και είναι αυτό, ότι έχουμε γίνει πια μία παρέα, μία οικογένεια. Έχετε σταθερές συναντήσεις, κάνετε κάποια στάνταρ πράγματα μέσα στην εβδομάδα. Συναντιόμαστε κάποια Σαββάτα, σε ένα χώρο που μας έχει παραχωρήσει τελείως δωρεάν η Μαρουλίτα. Mm-hmm. Και συναντιόμαστε στο χώρο της εκεί, όπου μπορούμε να παίξουμε, να κατασκευάσουμε, ακόμα και απλά να καθίσουμε κάτω και να διαβάσουμε ένα παραμύθι. Mm. Απλά και όμορφα. Και επίσης συναντιόμαστε μέσα στην εβδομάδα, έχουμε διάφορα project όπου επισκεπτόμαστε, όπως σας είπα και πριν, διάφορους επαγγελματίες και γνωρίζουμε τους χώρους. Εγώ αυτό που κρατάω το γούρι με το ρόδι, το έχετε, είναι κατασκευή δική σας? Είναι κατασκευή μιας μαμάς, προσφορά στην ομάδα για το παζάρι αύριο και αγοράστηκε για να έρθει στα χέρια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι οφείλουμε να βρούμε τρόπους να ανταποδώσουμε. Είναι ένα πολύ όμορφο γούρι, πρώτα απ' όλα γιατί είναι χειροποίητο, γιατί έχει πάνω και το σταυρό, γιατί έχει πάνω και το ρόδι και έχει πάνω και τις χάντρες του και κυρίως γιατί έχει φτιαχτεί με πάρα πολύ καλή διάθεση. Ναι. Για να βοηθήσει και για να φέρει μόνο καλά πράγματα. Είναι αυτό το συγκινητικό ότι μου λένε μαμάδες, ξέρω εγώ, θέλω να φτιάξω κάτι, τι μπορώ να φτιάξω, να φτιάξω κουλουράκια, να φτιάξω κάτι, ένα διακοσμητικό. Να, ήταν πάρα πολύ συγκινητική η συμμετοχή. Αύριο τέτοια πράγματα θα μπορεί να βρει κάποιος αν έρθει στη Λότζια, 9 με 9, έφυζω με τον καρκίνο. Είναι η ομάδα που επί χρόνια στηρίζει και άτομα που αντιμετωπίζουν την νόσο του καρκίνου, αλλά και τις οικογένειές τους. Και εσείς σαν μαμάδες Ηρακλειώτισσες στέκεστε πολύ ευαίσθητα και τρυφερά στο πλευρό τους. Η μεγαλύτερη αγωνία σας σαν μαμάδες, ποια είναι σε σχέση με τα παιδιά σας? Πολλές. Αν θα μπορούσατε να πείτε μία. Πείτε δύο-τρεις ρε παιδιά. Ό,τι σας έρθει στο νου. Η δικιά μου είναι να είναι ένα παιδί ευτυχισμένο, ισορροπημένο και να μπορεί να κάνει πράγματα που θέλει. Να τις δώσω και να τους δώσω όλα τα εφόδια όσα μπορώ τουλάχιστον, να τους διευρύνω τους ορίζοντες, για να διαλέξουν να κάνουν αυτό που θέλουν, για να είναι ευτυχισμένοι. Αυτό θέλω, προσπαθώ. Μπορεί μία μαμά σήμερα, με όλες τις δυσκολίες που έχει η ζωή μας και με όλες τις υποχρεώσεις, δεν ξέρω αν εργάζεστε και... Εγώ εργάζομαι. Εγώ όχι, δεν εργάζομαι. Είσαι μαμά full time. Full time. Είναι επίσης αρκετά δύσκολο. Μπορεί να είναι ευτυχισμένη μία μαμά με τα παιδιά της, με τις υποχρεώσεις, με τις δυσκολίες της. Μπορεί. Γιατί σε κάποιους μοιάζει τεράστιο και πάρα πολύ δύσκολο. Σου λέει, okay, έχεις τα προβλήματά σου, έχεις και τα παιδιά τώρα. Μα νομίζω μόνο τα παιδιά είναι ίδια χαρά. Δηλαδή, όταν είσαι στεναχωρημένος και θα έρθει και θα σε πάρει αγκαλιά και θα σου πει, μανούλα μου, τι έχεις, δεν θέλω να σε βλέπω έτσι. Τα ξεχνάς όλα, περνάνε όλα. Είναι δύσκολο έτσι, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι εύκολο. Αλλά ναι, η χαρά, άμα τα ζυγίσεις δηλαδή, η χαρά είναι ασύγκριτο. Εκτός από χαρά έχει και αγωνία, έχει και πολλά νεύρα. Δηλαδή πρέπει να είναι σούπερ μαμά η κάθε μαμά. Πώς συγκρατείς ρε παιδί μου τα νεύρα σου για να είσαι πολύτιμη και τα λοιπά και να μην υψώσει τη φωνή ή και το χέρι? Όχι, δεν έχετε δει ποτέ? Όχι. Ούτε μία ούτε άλλη. Λοιπόν, θα σου πω, συγγνώμη που σε διακόπτω, θα σου πω ένα περιστατικό. Κάποια στιγμή το περνάνε όλα τα παιδιά αυτό, σηκώνουν το χέρι στη μαμά και στον μπαμπά πάντα. Το βλέπουν από κάπου, το κάνουν. Εγώ δεν την είχα χτυπήσει ποτέ ούτε ο πατέρας της. Λοιπόν, ένα απόγευμα έρχεται, θέλω να κάνω αυτό. Χριστιανά, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Τάκ μου χώνει μία. Λέω, Χριστιανά, δεν το θέλεις να το κάνεις. Όχι, θα το κάνω, μαμά, θέλω να το κάνω. Τάκ μου χώνει μία. Χριστιανά, θες να παίξουν, της λέω, αυτό το παιχνιδάκι? Αυτή δεν το κατάλαβε. Προφανώς, τάκ μου χώνει μία. Τι κάνω κι εγώ μία έτσι. Και με κοιτάει. Σοκαρίστηκε. Εγώ δεν τη χτύπησα εννοείται. Τη έκανε έτσι το πόδι τη, έτσι. Αλλά αυτή είδε την κίνηση και σου λέει: μπορεί και η μαμά. Ήταν τόσο για αυτήν αποκαλυπτικό ότι μπορεί να το κάνει και ο άλλος.
Ναι. Όχι, δεν την έχω χτυπήσει ποτέ και πότε. Όχι, νομίζω ότι πρέπει να το δουλέψεις πάρα πολύ μέσα σου. Καταρχήν για μένα όταν γίνεσαι γονιός θα πρέπει να έχεις δουλέψει πολύ τον εαυτό σου πριν για να μπορέσεις να γίνεις γονιός και για να μπορέσεις να προσφέρεις. Προσπαθείς, σαφώς. Με το παιδί μαθαίνεις. Με το παιδί μαθαίνεις. Ναι, σαφώς, το παιδί σε οδηγεί. Σαφώς και υπάρχουν άλλοι τρόποι διαπαιδαγώγησης. Και όταν ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, πώς το καταπίνεις αυτό? Δεν το καταπίνεις πάντα, δεν καταφέρνεις να το καταπιείς πάντα. Η θέση της σκεψούλας υπάρχει στο σπίτι όπου πρέπει να πάμε και να την επισκεφτούμε και να σκεφτούμε τι κάναμε. Ή μπορείς να βγεις εσύ λίγο έξω από το σπίτι, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Να αποσυμφοριστείς εσύ για να μπορέσεις να το αντιμετωπίσεις λίγο καλύτερα το θέμα και να μην υπάρχουν και οι συνέπειες, γιατί η κάθε πράξη έχει και μια συνέπεια. Είτε είναι του παιδιού ως προς εμάς, είτε είναι και η δικιά μας ως προς το παιδί. Οπότε θα πρέπει να αποσυμφοριστείς μάλλον εσύ και μετά να το δουλέψεις έτσι λίγο πιο ήρεμα και θα δεις με άλλο μάτι. Να το βγάλεις, να ηρεμήσεις λίγο, γιατί άμα έχεις τα νεύρα σου δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Και δεν στο παιδί, ούτε σένα, ούτε το παιδί. Ναι, και στο παιδί πρέπει να είσαι ήρεμος για να μπορέσεις να διαχειριστείς το παιδί, πρέπει να μπορείς να διαχειριστείς τον εαυτό σου. Ναι, γιατί εκείνη την ώρα του δίνεις πολύ σημαντικά μαθήματα. Ανεξάρτητα ότι του λες, εφόσον του δείχνεις ότι έχεις νεύρα και εκτονώνεις και το θυμό και την έντασή σου με το χύψη τρόπο. Το ίδιο θα κάνει και αυτό στη συνέχεια. Πολλές φορές τα λόγια δεν τα ακούει το παιδί, το σώμα κοιτάζει. Mm-hmm. Νομίζω τα περισσότερα μηνύματα περνάνε από τη στάση του σώματος και των πράξεων παρά από τα λόγια. Mm-hmm. Τα παιδιά ακούνε με τα μάτια. Βέβαια. Έτσι λένε. Έτσι. Και αυτή είναι και η πραγματικότητα. Mm-hmm. Λοιπόν, κυρίες μου, αφενός να σας ευχαριστήσουμε για τα υπέροχα δώρα που μας φέρατε και για το μαγικό σεσουλάκι που μας φτιάξατε, το οποίο είναι γεμάτο γούρια. Για να μας έρχονται τα ευχάριστα και όχι μόνο νέα και ειδήσεις και όλα τα καλά με τη σέσουλα. Ναι. Πάρα πολύ ωραία ιδέα, δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε. Το σκέφτηκε η Βανέσα. Η μαμά μου. Με τη μαμά της. Μαμά της Βανέσα. Μπράβο. Πρέπει να σας πω πώς τη λένε τη μαμά. Μαρία. Μαμά Μαρία, συγχαρητήρια. Εξαιρετική ιδέα. Νομίζω ότι θα πέσει πολύ αντιγραφή του θέματος. Φοβερή ιδέα. Να έχουμε γούρια και όλα τα καλά με τη σέσουλα, λέει. Πολύ, πολύ ωραία ιδέα. Πολύ ωραία ιδέα. Για όλο τον κόσμο. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι και οι ηρακλειώτισες μαμάδες θα βρίσκονται αύριο στο παζάρι του Συλλόγου Υψώ με τον καρκίνο. Μία προτροπή από μέρους μας να βρεθείτε στο κέντρο του Ηρακλείου. Από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ θα βρίσκονται στη Λότζια. Με πάγκους γεμάτους υπέροχα πράγματα για να κάνετε και τις αγορές σας σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Να γνωρίσετε και τις μαμάδες, εφόσον σας ενδιαφέρει να ακολουθήσετε τις δράσεις. Αλλά φυσικά να γνωρίσετε και το σύλλογο και τη δράση του. Ανοιχτές είστε για καινούργια μέλη, γιατί τώρα που δείξαμε και το Facebook. Και μπαμπάδες. Και μπαμπάδες. Ακολουθούν και οι μπαμπάδες μαζί. Ναι, έχουμε και μπαμπάδες, πολλούς που έρχονται. Στην αρχή είναι λίγο τη δουλειά έχω εγώ, αλλά μετά τους αρέσει. Γιατί πλέον. Και εμένα ο δικός μου άντρας δεν έχει κανένα πρόβλημα. Από την αρχή, όπου και να πάμε, εφόσον έχει χρόνο και δεν είναι στη δουλειά, έρχεται μαζί μας, ό,τι και να κάνουμε. Μπράβο του. Και ακολουθούν και άλλοι. Ναι, αρκετοί. Οι οποίοι τι κάνουν, έρχονται στις δράσεις που πάτε, ας πούμε, σε διάφορους. Όχι μόνο. Χώρους και στις συναντήσεις μας και τα παιχνίδια που παίζουμε και παραμύθια που διαβάζουμε έρχονται. Που χορεύουμε. Ναι. Έχουν νομίζω ότι τελικά. Ναι, έχουν και αυτοί. Πώς επικοινωνείς με τα παιδιά. Εκτός ότι έχουν ανάγκη, νομίζω ότι και οι παπάδες, επειδή ακριβώς δεν περνάνε. Λόγω δουλειάς οι περισσότεροι, δεν περνάνε και πολύ χρόνο. Όταν είναι με τα παιδιά τους, δίνονται και πολύ πιο πολύ. Δηλαδή, ναι. Γίνονται και αυτοί παιδιά. Με ένα δικό μου, ας πούμε, μπαίνει μέσα και το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να ξαπλώσει ένα χαλί, να πέσουν οι κόρες στο πάνω και να γίνει ένα τρελό πάρτι, τέλος πάντων. Αυτό θέλουν τα παιδιά, δεν θέλουν τίποτα άλλο. Όπως συνήθως είμαστε κατσούφιδες, μπαίνουμε με τα νεύρα μας μέσα, κουβαλάμε όλοι μας την ένταση από τη μέρα που έχουμε περάσει, δύσκολη, εύκολη, κακή, ό,τι και να είναι. Και δεν μας φταίνε τίποτα τα παιδιά, αλλά όχι, θα σφουγγάρει τα εισπράττουν όλα αυτά. Θα σφουγγάρει. Και τα παιδιά είναι και καθρέφτης, έτσι είναι καθρέφτης. Αν δεις το παιδί θα καταλάβεις πώς είσαι. Δηλαδή, τι του βγάζεις εκείνη την ώρα. Δηλαδή, αν είσαι εσύ στεναχωρημένος, το βλέπεις κατευθείαν και αυτό μαζεύεται, δεν είναι έτσι ανοιχτό, δεν παίζει. Και λες, όπ, κάτι γίνεται εδώ, πρέπει να το αλλάξω λιγάκι, γιατί. Νομίζω πάντως ότι βοηθάει πάρα πολύ τους γονείς, όχι μόνο τους νεότερους, αλλά και αυτούς που έχουν λίγο μεγαλύτερα παιδιά ή περισσότερα παιδιά από ένα ή δύο, άρα έχουν εμπειρία. Βοηθάει να βρίσκονται σε ομάδες που έχουν οργανώσει λίγο το πρόγραμμα, μια δραστηριότητα, γιατί είναι που είναι χαοτικά τα πάντα γύρω μας. Όταν ο άλλος έρχεται και σου προτείνει ότι έλα, θα παίξουμε, θα διαβάσουμε παραμύθι,
ακόμα και αυτός ανακουφίζει, λες, αχ, okay, έφυγε από πάνω μου το βάρος του τι να κάνω, πώς να οργανώσω το χρόνο μαζί με το παιδί. Νομίζω ότι ξέρεις, το έχουμε ανάγκη πια του να μην είμαστε κλεισμένοι μέσα στο σπίτι. Δηλαδή ναι, να κάνουμε πράγματα, είτε να βγούμε στη φύση, είτε να παίξουμε με άλλους ανθρώπους, είτε αυτό είναι. Και, δηλαδή, αν μας δεις να καθόμαστε να κάνουμε κατασκευές εμείς οι μεγάλοι ή να παίζουμε μεταξύ μας, να τραγουδάμε και να παίζουμε. Νομίζω ότι. Περάσει καλά τα παιδιά. Ναι, είναι και ψυχοθεραπεία γιατί για μας. Περνάμε πολύ καλά. Λοιπόν, εκμεταλλευτείτε, το βλέπετε και στο κάτω μέρος της οθόνης, στην σελίδα τους στο Facebook. Αυτό τώρα είναι, είναι η σελίδα, είναι η ομάδα, είναι το group, είναι το group. Όχι, είναι η σελίδα. Η σελίδα. Mm-hmm. Όπου εκεί μπορούν να δουν όλες τις δράσεις. Ναι, και τις δράσεις, αλλά και όχι μόνο. Και ό,τι άλλο γίνεται στην πόλη. Ωραία. Να περάσετε υπέροχες γιορτές. Επίσης. Να κάνετε ωραία πράγματα. Επίσης. Θα σας παρακολουθούμε. Ευχαριστούμε πολύ για τα δώρα. Πάμε να τα στολίσουμε τώρα, να τα βάλουμε στη θέση τους. Είναι εξαιρετικό δείγμα μαμάδων. Όλες οι νέες μαμάδες που ψάχνονται τελικά σε κάνουν να νιώθεις ήσυχος για τα παιδιά που μεγαλώνουν.